Να είμαστε. Μετράω τις ημέρες. Αντίστροφα. Μετράω τις ημέρες, παίρνω χάπια. Όχι, μην μου θυμίσεις κάποια, γιατί έχω βαρθεί. Τελευταίες ημέρες έχω βαρθεί. Περαστικά να πούμε, εντάξει, τώρα πρέπει να είσαι πολύ καλά. Εντάξει, δύσκολες ημέρες μέχρι να γίνει το μάτς. Για να παίξω πάω. Θα πούμε και στην προηγούμενη εκπομπή, νομίζω. Νίκο, πρέπει να κάνεις άκρη το μικρόφωνο για να δει ο κόσμος το χαμόγελο που έχεις από την ώρα που έφερες αυτό. Εκπληκτικό, Φοβερό, εντάξει. Παιδιά, μα το με έκραζε ο Αντώνης που το έφερα, αλλά όταν το είδε εκεί πάνω, του άρεσε. Τώρα δεν ξέρω μέσα σα. Ό,τι gadget βλέπετε περίεργο παράξενο το παίρνει ο Νίκος. Μέχρι να το στήσει, να το φτιάξει, εγώ τον κράζω. Τι είναι αυτά που παίρνει, τι κάνουμε. Και με το βάζει, α, τι ωραίο που είναι. Θέλω προτάσει σε σχόλιο τι να γράφει εκεί πέρα στην επόμενη εκπομπή. Γιατί μπορούμε να το πειράξουμε, να γράφει ό,τι θέλει. Τεχνίδι. λοιπόν, έχουμε σήμερα. Εντάξει, η εκπομπή δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Να μην κουράσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Ο λόγος που έρχεται αυτή η εκπομπή είναι διότι έχει προκύψει πρώτον το μέγεθος του τραυματισμού του Μπράντον Τόμας από την φιλική αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και η ανανέωση συμβολαίου του Ντόγκλας Αυγούστου, της μοναδικής περίπτωσης που ουσιαστικά απασχολούσε τον ΠΑΟΚ από τα συμβόλαια που λήγουν, γιατί όλες οι άλλες είναι πολύ διαφορετικές περιπτώσεις από αυτή του Αυγούστου. Μια περίπτωση την οποία θυμόσαστε όλοι, και άμα ανατρέξετε στην εκπομπή και δείτε και τα σχόλια, το τι ακριβώς είχατε γράψει όταν είχα κάνει μια εκπομπή για το αν ο Αυγούστου αξίζει να πάρει το 1 εκατομμύριο ευρώ που ζητάει. Τότε υπήρχαν πολλές θετικά μηνύματα. Ήταν στα άκρα. Υπήρχαν πολλά θετικά μηνύματα υπέρ του Αυγούστου. Τώρα δεν υπάρχουν θετικά. Λόγω της πορείας, δηλαδή είχε προερχόταν από μια αρκετά καλή σεζόν πέρσι, αν εξαιρέσουμε τον τελικό ίσως και μερικά τεχνίδια, έτσι. Στο τελικό δεν ήταν καλός, τώρα έχω ξεχάσει κιόλας. Γιατί ποιος ήταν καλός τελικό. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά είχε κάνει γενικά, δηλαδή η παρουσία του Αυγούστου ήταν σημαντική και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην πολύ καλή πορεία του ΠΑΟΚ. Και στο πρωτάθλημα από το Δεκέμβριο και μετά, όπου ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και ήταν αίτητος για μεγάλο διάστημα. Και η προετοιμασία του Βραζιλιάνου ήταν καλή, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η εκπομπή του Αντώνη για το αν αξίζει το εκατομμύριο ή όχι, και να υπάρχουν πολλοί που ήταν αρνητικοί, αλλά και αρκετοί που ήταν θετικοί. Και ένας από αυτούς που ήμουν θετικός ήμουν εγώ, που τον έχω κράξει πάρα πολύ σε κάθε παιχνίδι φετινό. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Λοιπόν, το καλοκαίρι υπήρχαν αναφορές και δικές μας, αλλά και γενικότερα των συναδέρφων. Από τη μία, κάποια στιγμή υπήρχε ένα θέμα όσον αφορά την πιθανή πώληση του Αυγούστου. Μάλιστα, οι πληροφορίες τότε ανέφεραν και καταγράφηκαν σε ρεπορτάζ ότι θα προκύψει πρόταση. Αυτό προέρχεται και από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Πρόταση η οποία θα έκανε τον ΠΑΟΚ να σκεφτεί θετικά να απαντήσει. Είχε προκύψει μια. Έγινε μια πρόταση μέσα στο καλό. Στην προετοιμασία. Η οποία όμως τότε. Δεν ικανοποίησε τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι υπήρχε κάποια στιγμή. Υπήρχαν κάποια στιγμή δημοσιεύματα και πληροφορίες που τις είχαμε κι εμείς ότι ήταν πολύ πιθανό. Αυτό έβγαινε, επαναλαμβάνω, από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ότι θα προέρχεται πρόταση η οποία θα έκανε τον ΠΑΟΚ να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, και όταν συνήθως γίνεται αυτό, σημαίνει ότι η πλευρά που κάνει την πρόταση, άντε λίγο θα ανέβει, άντε λίγο θα κατέβει μια πλευρά και θα τα βρίσκανε. Προσπαθούσε βασικά ο ατζέντης του να φέρει πρόταση. Ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Ο Λέο Κοντρατσίνη. Ακριβώς. Ο οποίος είναι και αυτός που έχει φέρει και τον Τζαμπά. Ακριβώς ήταν τότε που τον γνωρίσαμε κι εμείς, να το πω έτσι, ρεπορταζιακά. Με τις σχέσεις του πλέον με τον ΠΑΟΚ να μην είναι ιδιαίτερα καλές. Σε αντίθεση. Όχι απλά δεν είναι καλές, έχουν περάσει το άλλο άκρο. Από τη μία υπήρχε το όλο θέμα της διαχείρισης του Τζαμπά, όπου θεωρώ ότι υπήρχαν λάθη στην διαχείριση αυτή και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο του ποδοσφαιριστή, αλλά και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Για να φτάσουν μέχρι εδώ, έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο ο ΠΑΟΚ πλήρωσε αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι και ουσιαστικά αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η κάθε πλευρά θέλει όσο τίποτε άλλο να λήξει την συνεργασία της.
η μία πλευρά να λήξει συνεργασία με την άλλη, δεν υπάρχει καμιά πρόθεση σκέψη για το αντίθετο. Και ένας μάνατζερ ο οποίος έχει ανοίξει την πόρτα του στον Ολυμπιακό, έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Νομίζω και στην άφηξη του Μαρσέλο ήταν ο άνθρωπος. Είναι ο μάνατζερ του Μαρσέλο. Ο άνθρωπος που έφερε και ο Μαρσέλο. Όλα αυτά παίξαν σημαντικό ρόλο και στο θέμα του Ζαμπά και στο θέμα του Αγκούστο. Είναι δύο περιπτώσεις που ο Ιβάν Σαββίδης, νομίζω, Αντώνη, τις ανέλαβε προσωπικά και τις δύο. Όχι μόνο τις ανέλαβε προσωπικά, το όχι μόνο θα καταλάβετε εννοώ. Όλες οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών φτάνουν αργά ή γρήγορα στον Ιβάν Σαββίδη. Ούτως ή άλλως. Η διαφορά με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης διεμήνησε ανθρώπους του ΠΑΟΚ όταν του είπαν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτές τις υποθέσεις, ότι αυτές τις δύο, του Ζαμπά και του Αγκούστο, θα τις αναλάβω εγώ. Δεν θέλω να κάνετε εσείς κάποια συζήτηση, κάποια κίνηση, κάποια πρόταση, οτιδήποτε. Θα τις αναλάβω εδώ, εγώ. Άλλωστε, οι δύο παίκτες αυτοί ήρθαν, όταν ήρθαν με διαπραγματεύσεις του Γιώργου Σαββίδη και του μάνατζέρ του. Έτσι ήρθαν αυτοί οι δύο παίκτες. Γι' αυτό ίσως και να το πήρε και πιο προσωπικά ο Βαν αυτές τις δύο περιπτώσεις. Όσον αφορά τώρα το φινάλε της υπόθεσης Αγκούστο και την ανανέωση για την οποία ο Νίκος είχε πληροφορήσει εδώ και 10 μέρες από τα συμφραζόμενα και από την κινητικότητα και από το ρεπορτάζ που υπήρχε, αυτό προκύπτει όμως είναι ότι φτάσαμε σε μία συμφωνία χωρίς την παρουσία του ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Χωρίς τελικά. Χωρίς τελικά. Ναι, οκ. Okay. 1,2 εκατομμύρια. Άρα είναι ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια. Ναι, ένα από τα υψηλότερα. Μπορεί το υψηλότερο μαζί με κάποια άλλα. Τόσο πριν να φέρει και ο Κούρτιτς. Τα συμβόλαια νομίζω είναι του Κούρτιτς. Του Ολιβέιρα. Του Ολιβέιρα. Του Ίγκασον. Του Ίγκασον. Και του Ζίβκοβιτς. Του Ζίβκοβιτς και του Αγκούστο. Αυτοί οι πέντε. Ναι. Άρα πρέπει να περιμένεις. Υπάρχουν τώρα δύο λόγοι που δόθηκαν αυτά τα χρήματα, πιστεύω. Από τη μία πιστεύουν στον παίκτη. Μπορεί ο περισσότερος κόσμος, εγώ είδα αρνητικά σχόλια από κάτω τους περισσότερους, να μην πιστεύει στον ποδοσφαιριστή. Όμως ο προπονητής, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Ζωσέ Μπότο και η διοίκηση πιστεύουν στον Αγκούστο και ότι θα προσφέρει αγωνιστικά, από τη μία πλευρά, και από την άλλη ότι μπορεί να φέρει πολλά χρήματα σε πώληση για το καλοκαίρι. Να το δούμε λίγο. Να γυρίζει το καλοκαίρι, γιατί άκουσα διάφορες που λένε για Γενάρη, ότι εντάξει, αν προκύψει κάτι το Γενάρη θα το συζητηθεί ανάλογα και ο ΠΑΟΚ που θα βρίσκεται στη βαθμολογία, τι θα κάνει ο Αγκούστο μέχρι τότε. Όταν ο Αγκούστο είναι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα από τους παλιότερους και βασικός και αναντικατάστατος, το να ζητήσει νέο συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ να το πει ναι, σημαίνει ότι θα πάει στη μισολογική κλίμακα του Κούρτιτς, που είναι το ψηλότερο συμβόλαιο, κάπου εκεί, του Ίγκασον, που ανανέωσε πρόσφατα, του Ζίβκοβιτς, που ανανέωσε πρόσφατα, θα πάει να βρει αυτά τα συμβόλαια. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και δεν θα έχει νόημα, δηλαδή, να ανανεώσεις, αλλά να ανανεώσεις με τα ίδια χρήματα ενώ παίζεις βασικός και αντικατάστατος. Υπόψη είναι ότι ο Αγκούστο θα μπορούσε να συμφωνήσει το χειμώνα με οποιαδήποτε ομάδα ήθελε χωρίς να πάρει καθόλου χρήματα ο ΠΑΟΚ για να φύγει το καλοκαίρι ελεύθερος. Οπότε αν ο ΠΑΟΚ περιμένει από αυτόν ότι θα πάρει ένα ποσό, ας πούμε, 4-5 εκατομμύρια, βγαίνει κερδισμένος ο ΠΑΟΚ από το 0 που θα έπαιρνε σε περίπτωση που Αγκούστο έμενε ελεύθερος, εφόσον καθυστέρησε να γίνει αυτή η ανανέωση που μπορούσε να γίνει πέρσι. Αλλά και πέρσι πέρασε από. Και, συγγνώμη, από πρόπερση. Αλλά πέρασε και από πολλά στάδια η παρουσία του Αγκούστο στο ΠΑΟΚ και πρόπερση. Κάποια στιγμή είχε πήγε στι κερκίδε τιμωρημένο, μετά το ξαναπήρε πίσω ο Παύλο, με Ρέμπε και Παύλο Γκαρσία. Ναι, τότε. Δεν ήταν κανένα σίγουρος για τον Αγκούστο, νομίζω, μέχρι τώρα. Αλλιώς το κάνα πρόσταση. Θα σου πω τι μου αρέσει και τι ταυτόχρονα με εκνευρίζει στον Αγκούστο, αγωνιστικά.
Έχω πει πάρα πολλές φορές και μπορεί να έχετε κουραστεί να με ακούτε. Μια συγκεκριμένη έκφραση που λέω είναι ότι κράζω και κάνω κριτική σε ποδοσφαιριστές που πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν 8, όταν προσφέρουν 5 θα τους κάνω κριτική. Έναν παίκτη που θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει 4 δεν μπορώ να του κάνω κριτική αν δίνει 4. Αυτό θεωρώ ότι μπορεί, αυτό κάνει. Ο Αγκούστο λοιπόν... Έχουμε δύο ότι μπορεί να δώσει. Ο Αγκούστο λοιπόν είναι. Σε πολλά δείξει, μου, όχι σε ένα-δύο. Έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής σε βαθμό που σε κάνει να παίρνεις ανάποδες, όσο πιο κομψά το λέω, ναι, όταν βλέπεις να έχει απόδοση μέτρια προς κακή και ειδικά κάποιες συμπεριφορές που λες δεν μπορεί βρε παλικάρι να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δεν τα νεύρα του, οι γρήγορες κάρτες που παίρνει κτλ. Από την άλλη τώρα παίζει σε μια θέση και το άλλο το, αδόνι, που θα σου φανεί περίεργο. Τον εκνευρισμό του Ζίφκοβιτς πολλές φορές τον αποδέχομαι πιο εύκολα από τον εκνευρισμό του Αγκούστου. Πρέπει και λίγο να το εξηγήσω αυτό. Ο Ζίφκοβιτς δεν το βγάζει σε εξήγημα να πάρει κάρτα. Ο Ζίφκοβιτς μου φαίνεται γενικότερα παιδί που αρκετές φορές τρώγεται με τα ρούχα του. Ο Αγκούστο έχει δείξει ότι υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. Mm. Αλλά έχει δείξει κάτι παιχνίδια στα οποία, όπως έλεγε και ο Άγγελος, μια κλωτσέ στο παλικάρι. Το θέμα είναι ότι το παιδί τώρα δεν ξέρω. Το είχαμε ξαναναφέρει. Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι το γεγονός ότι το συμβόλαιο, ότι ήταν στον αέρα το μέλλον του, θα έπαιξε ρόλο στη ψυχολογία του. Μπορεί να έπαιξε ρόλο και μπορεί τώρα να δούμε κάτι καλύτερο από αυτόν. Γιατί φέτος η εικόνα του δεν είναι αυτή που ήταν πέρσι. Από την άλλη να αγωνίζεται σε μία θέση που ναι μερ πέρσι έδειξε αλλά δεν είναι η κλασική του θέση. Σαν νομίζω ότι αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε στα επιμέρους του Αυγούστου θα καταλάβουμε για ποιο λόγο πολλοί είναι αρνητικά προκατηλημένοι με τον Αυγούστο και διαφωνούν κάθετα με την ανανέωση. Ναι. Το ότι δεν είναι δεκάρι αλλά παίζει δεκάρι, αλλά άμα παίξει πιο πίσω, δεν παίζει πιο πίσω, και ότι όλα αυτά που είπαμε, τα νεύρα και αυτά και το ένα και το άλλο, και γενικότερα οι συμπεριφορές του, και ότι ναι, να φύγω, όχι να μείνω, όχι ο μάνατζερ μου, όχι το ένα το άλλο. Από την άλλη, σχεδόν όλοι οι προπονητές στο τέλος τον εμπιστεύτηκαν. Ακόμα και ο Ρασβάν Λουτσέσκου που είχε ακουστεί ότι ήταν αρνητικός όταν ήρθε, ήταν ένας λόγος που έφυγε. Δεν ήταν, ήταν η επιλογή του Αγκούστου ότι τον έφερε ο Γιώργος Σαββίδης, έλεγαν έτσι. Πούμε χωρίς να ρωτήσει τον Λουτσέσκο, αυτό δεν είναι. Ναι. Τελικά το χρησιμοποίησε πέρσι και του άλλαξε την εικόνα όλη τη ομάδα του Αγκούστου. Όχι μόνο ο Αγκούστου. Και ο Λίρατζης και ο Τσιγκάρας. Φέτος συνεχίζει να τον χρησιμοποιεί, ενώ έχουν έρθει και άλλοι παίχτες που μπορεί να παίξουν, ας πούμε, εκεί θεωρητικά. Επιμένει στον Αγκούστου, άρα του δίνει πράγματα που δεν μπορούν να του δώσουν άλλοι. Και αν ο αθλητικός διευθυντής, ο προπονητής και η διοίκηση τον πιστεύουν, κάτι βλέπουν παραπάνω από κάποιους άλλους που είναι αρνητικοί. Είναι πάντως κομβικό. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κομβικό. Πιστεύουν ότι μπορεί να τους φέρει χρήματα. Χρήματα σίγουρα. Αλλά για να τους φέρει χρήματα, Τόνι, πρέπει να παίξει. Δηλαδή να... Για να παίξει πρέπει να τον έχουν ικανοποιημένο. Ναι, όλα. Κάπως έτσι συμπληρώνεται ο κύκλος. Ναι. Νωρίτερα αναφερθήκαμε. Εγώ νομίζω θα παίξει. Θέλω να είμαι και αισιόδοξο γενικά. Εντάξει. Θεωρώ ότι. Δηλαδή, ας μπει ο καθένας λίγο και στη θέση του οποιοδήποτε παίχτη. Συνήθως μπαίνουμε μόνο μιλώντας για το οικονομικό. Δηλαδή, έλα μωρέ τα εκατομμύρια που πρέπει να τα παίρνουμε εμείς και τι θέλουν, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί. Οι ποδοσφαιριστές αυτό έχουν συνηθίσει, να παίρνουν αυτά τα χρήματα. Δεν το βλέπουν όπως το βλέπει ο κάθε απλός άνθρωπος. Είναι εντελώς διαφορετικά. Λοιπόν, όταν είσαι σε ένα χώρο που είναι αβέβαιο το μέλλον σου, δεν ξέρεις αν σε θέλουν, αν δεν σε θέλουν, αν θα σε αφήσουν να πάνε σ' αλλού, αν δεν θα σε αφήσουν, τι θέλουν να προσέξουν κτλ. Μπορεί, λέω, μπορεί αυτό να σε επηρεάζει στην απόδοση, στη δουλειά σου. Οπότε θέλω να είμαι αισιόδοξο και ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε. Για έναν καλύτερο Αγκούστο, γιατί από την αρχή τον έχουμε αγκαλιάσει και ο Λουτσέσκου και ο Μπότο, από την προετοιμασία τον έχουμε από πολύ κοντά,
και για αυτό το λόγο, γιατί γνωρίζω ότι εκκρεμεί όλη αυτή η ιστορία. Και είναι κομβική η παρουσία του σε ένα ΠΑΠ που λέμε ότι θέλει ένα δεκάρι, δεν μπορεί ο Αγγούστο να δώσει αυτά. Δηλαδή, φέτος δεν έχει δώσει αυτά που θα περίμενε κάποιος. Δηλαδή, αν ο Αγγούστο συνεχίσει να είναι μέτριος, ο ΠΑΠ θα έχει πρόβλημα. Από την άλλη, επειδή το διάβασα σχόλιο στον αδέρφο του Θόδωρου του Χαστά, ναι, ο οποίος έγραψε και το διάβασα και με προβλημάτισε, λέει ότι πώς γίνεται ο Ιβάν Σαφίδης να μην έδωσε το ένα ακόμα και στο Φάβιο Μαρτίνς και, ναι, και να τον έδωσε στον Αυγούστο. Τον Αυγούστο. Ναι. Είναι και αυτός ένας προβληματισμός. Θεωρητικά, το Αυγούστο ήταν ούτως ή άλλως θα γίνει. Οπότε, ναι, θα ήταν δύο μετά από εδώ σε με τα ίδια... Δηλαδή θα είχε άλλον έναν επιπλέον. Το Αυγούστο ήταν θεωρητικά ούτως ή άλλως να γίνει, διότι θέλουν να το κάνουν και γιατί τον πιστεύουν και από την άλλη γιατί πιστεύουν ότι θα πάρουν χρήματα. Οπότε ίσως αυτή να είναι η απάντηση. Ίσως. Γιατί πολύ απλά μπορεί να πεις αυτό που είπες τώρα, ότι δεν θα το δίνεις στον Αυγούστο, ναι, και θα το δίνεις στον άλλο παίχτη. Ναι, όμως ο Αυγούστο ήταν ούτως ή άλλως να γίνει, γιατί θέλουν να τον δώσουν κάποια στιγμή. Να πάρουν χρήματα από αυτόν, γιατί έχουν δώσει και όλες λεφτά για να τον φέρουν. Έτσι, ναι. Πόσο, 3 εκατομμύρια. Νομίζω, ναι, καλά. Και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές όταν συζητάμε και με ανθρώπους του ΠΑΟ, καταλαβαίνουμε ότι όταν έναν παίκτη δεν τον θέλουν, ας πούμε, θέλουν όμως όταν το δώσουν να πάρουν τουλάχιστον τα χρήματα που έχουν δώσει. Αυτό έγινε με το Τσόλακ. Πάρα ακριβώς πολύ. Δηλαδή, ακόμα και για τα 300 χιλιάρικα, ας πούμε, όχι να δώσει. Θέλω να φτάσουν εκεί. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στον Λέον Κοντατσίνη, τον μάνατζερ, τον Ζαμπά και Αυγούστο, και αναφερθήκαμε και στις σχέσεις που ανέπτυξε λόγω της εμπλοκής του στην μεταγραφή του Μαρσέλο στον Ολυμπιακό. Και πρέπει να έχει και αλλού, απλά δεν μου έρχονται τώρα. Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι ότι μια σειρά πληροφοριών που αφορούσαν την υπόθεση Αυγούστο έβγαιναν τις τελευταίες ημέρες σε μέσα ερυθρόλευκης απόχρησης. Είναι λογικό, συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ στον Ολυμπιακό να μιλούν με τον μάνατζερ του. Και επειδή αυτά τα μέσα ενδιαφέρονται πολύ και για τους αντιπάλους όταν βλέπουν ίντρικα, περίεργα, παράξενα, γι' αυτό και υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι όχι, ο Αυγούστο δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει χωρίς τον ατζέντη του. Ναι, και δεν θα ανανεώσει χωρίς τον ατζέντη του. Και ο ατζέντης του είναι ο καλύτερος ατζέντης στον κόσμο. Μετά έκραξαν τον Μπότο. Τώρα που μου βγήκε ανανέωση, ενώ δεν θα γίνονταν διεθνή ανανέωση, τώρα είπαν ότι ναι, μεν ανανέωσε, αλλά πήρε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, γιατί λόγω κακών χειρισμών, ξέρω εγώ, του Μπότο ή του Σαββίδη, δεν ξέρω ποιού. Απλά προσπαθούμε να βάλουμε όλα τα κομμάτια στο τραπέζι. Για να καταλάβουμε λίγο και τι συμβαίνει, έτσι. Για να δούμε λίγο το puzzle. Αν εγώ κονέ με τον μάνατζερ του, ξέρω εγώ, του... Όποιον για να πεις, θα στο χρεώσουν. Η Μαρσέλε, λέω εγώ. Αν δεν ήταν αυτό, αν ήταν κάποιο άλλο, θα μπορούσα να είχα, ας πούμε, σε site του ΠΑΟΚ τις πληροφορίες για τον Ολυμπιακό. Οπότε ανανέωσε ποιο και τα λοιπά. Έτσι. Έτσι είναι αυτά. Γκορντετζιάννη είναι ο ποδοσφαιριστής. Και πριν που μιλούσαμε με τον Αντώνη και προσπαθούσα να μιλήσουμε λίγο για την επική συζήτηση. Επική συζήτηση. Έλεγα τον ατζέντη του. Τον Κοντρατζίνη του, μου τον λέει Κοντρατζάνη. Μου λέει, τι μου λέει, τι σχέση έχει, μου λέει. Ρε, λέω, έχει σχέση. Είναι, λέει, ο μάνατζερ του Μαρσέλο. Και έρχεται το παιδί, πέσει τον Πάγκο, ήταν είναι μάνατζερ του Μαρσέλο. Ναι, είναι μάνατζερ του Μαρσέλο. Είχε κολλήσει το μυαλό του. Ναι, και τον έλεγα Κοντρατζίνη. Αυτό έχει κολλήσει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε το day. Like, subscribe, καμπανάκι. Αλλά όχι όταν είναι πράσινο, όταν. Θα τα αλλάξω τα χρήματα, πράσινα, κόκκινα δεν θέλω. Αυτά δεν. Λοιπόν. Και πάμε τώρα και μία στους χορηγούς, οι οποίοι... Όχι, δεν θα πάω στους χορηγούς. Θα πει για τον Κορντετζιάννη. Τι να πω. Ο Κορντετζιάννη είναι ο νέος φόρο. Ο νέος φόρο του ΠΑΟ. Άντε πέσεις και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, CBD Oil στην Καβάλα. Κατάστημα με προϊόντα φτιαγμένα και βασισμένα στην κάναβη. Link στην περιγραφή για να δείτε ό,τι έχει το κατάστημα, αλλά και να ξέρετε ότι υπάρχει αποστολή σε όλη την Ελλάδα των προϊόντων. AutoPub, Κώστας Παπαδόπουλος, Ψηλάνων 30, μεταχειρισμένα ανταλλακτικά ιταλικών αυτοκινήτων, Fiat Lancia, Alfa Romeo, εγώ είμαι ο Lancia. Lancia, σαν δεν μπορώ να πετακώ αυτό σχεδόν. Λοιπόν, ή pavlasofos.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα για καφέδες, ξηρούς καρπούς, superfoods και μια πολύ μεγάλη ποικιλία από παρόμοια προϊόντα.
Το κατάστημα είναι στην Ελευθερία Βεζονέλη 104 στο Αμπελόκηπου, που στο ηλεκτρονικό κατάστημα ipavlasofos.gr μπαίνετε και πριν ολοκληρώσετε την αγορά σας βάζετε κωδικό κομμόνι today και έχετε 15% έκπτωση και φυσικά δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα και Fleet Street Barber Shop, ο Γιώργος Πεκρίδης στη Μεσολοκή 8 στην Σταυρούπολη για την περιποίηση της κόμης σας. Μουσια, τριμαρίσματα. Σε περιμένει, Γιώργος. Τριμαρίσματα, σωστά το είπα έτσι. Κάτι λάθος κάνω. Λοιπόν, η μαγνητική του Μπράντον Τόμας ήταν χειρότερη από αυτό που περίμενα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Χειρότερη. Ναι. Γιατί η πρώτη αίσθηση ήταν ότι έχει μια θλάση πρώτου βαθμού. Αλλά η θλάση είναι δεύτερου βαθμού. Το οποίο σημαίνει ότι ο Μπράντον Τόμας θα πουσιάζει από τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΚ. Καληνύχτα. Λογικά Μουντιάλα. Και ΑΕΚ. Το Μουντιάλ θα το προλάβει. Το Μουντιάλ. Μουντιάλ το έλεγε ο παππούς μου. Mundial. Μετά το Μουντιάλ θα παίξει. Θα προλάβει τα τελευταία παιχνίδια πριν. Ανάλογα στην κατάσταση. Γιατί είμαστε τώρα 20 φεύγα Σεπτεμβρίου. 5 εβδομάδες είναι οριακά να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το έβαλα εγώ στη λίστα γιατί πάντα παίρνω το αρνητικό σενάριο. Κάποιοι δεν τους άρεσε ο Μπράντον, γιατί... Αρέσει, δεν αρέσει, αυτό είναι. Ναι, αφήνανε όμως σε διάφορα υπονοούμενα. Διάβασα εγώ. Τελικά ωραία, εντάξει. Ικανοποιήθηκαν, δεν θα παίζει καθόλου. Από δεν ήταν καλός. Γιατί εγώ μια χαρά τον είδα. Ναι, για τα λεφτά που παίρνει και για τα λοιπά, μια χαρά τον είδα. Ναι. Τώρα βέβαια συγκρίνεται και με την εικόνα του Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος ακόμα κινείται σε πολύ ρηχά νερά. Οπότε ο ΠΑΟΚ μένει με τον Νέλσον Ολιβέιρα. Θα με έδιναν το κούτσια άμα ήταν τώρα στην ομάδα και λοιπόν, τραυματιζόταν ο Μπράντον Τόμας. Εγώ έγραψα ένα άρθρο στην site της Sport Day. Το βάφτισα μέσα μου unpopular opinion. Δεν εξετάζω το αν ήταν σωστή ή λάθος η άποψη και η απόφαση του Ρασβάν Λουτσέσκου να θεωρήσει τον Γιώργο Κούτσια τρίτο στην ιεραρχία των επιθετικών. Την απόφαση αυτή την πήρε όταν ήταν να πουληθεί ο Αντώνιο Τσόλακ. Εκεί έπρεπε να αποφασίσει ο Ράζαν Λουτσέσκου και κατ' επέκταση ο ΠΑΟΚ εάν ο Γιώργος Κούτσιας θα είναι ο δεύτερος επιθετικός ή αν ο Γιώργος Κούτσιας θα είναι ο τρίτος επιθετικός. Τι αποφασίστηκε? Να αποκτηθεί επιθετικός, που ήταν τελικά ο Μπράντον Τόμας, και ο Γιώργος Κούτσιας θα είναι τρίτος επιθετικός. Ξαναλέω, είτε αυτή είναι σωστή είτε είναι λάθος απόφαση. Τι τρίτος, αυτό είναι έδωσε δανεικό. Αυτό θέλω να πω. Ότι η απόφαση του από τη στιγμή που η αρχική απόφαση το να θεωρείται τρίτος ο Κούτσιας ήταν πριν από τα παιχνίδια με τη Λεύσκη και η παραχώρησή του ήταν με την απουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, άρα ένα παιχνίδι την εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ σκέφτηκε ότι τον Κούτσια, επειδή τον θεωρώ καλύτερο και πιο εξελίξιμο τον Κοντιατζιάννη, δεν έχει νόημα να τον αφήσω δεύτερη χρονιά στην Super League 2, να τον δώσω κάπου να πάρει παιχνίδια. Γιατί αυτό ήθελε και ο Κούτσιας. Πού θέλω να καταλήξω? Για το ξαναλέω. Ανεξάρτητα λοιπόν εάν η απόφαση του να πιστεύει ο Ρασβάν Λουτσέσκου τον Γιώργο Κούτσια για δεύτερο επιθετικό του ΠΑΟΚ και τελικά να παίρνει την απόφαση να μην τον πιστέψει, ήταν ή θα τον πίστευε για τον νίκη δεύτερο ή θα τον είχε τρίτο σε ομάδα με 3 παιχνίδια την εβδομάδα όταν πήρε την απόφαση, αλλά αυτά έγιναν 2 λόγω του αποκλεισμού. Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος είναι πολύ λογικό να δοθεί ο Κούτσιας, γιατί δεν θα είχε καμία λογική να είχε τον Κούτσια αν... Αφού ήξερε ότι δεν θα έρθει άλλος. Τώρα εκ του αποτελέσματος δεν βγαίνει ο ΠΑΟΚ ότι έχει κάνει λάθος. Αφού έμεινε με έναν επιθετικό. Μισό λεπτά και λίγο. Δηλαδή, θα έμεινε ο Κούτσιας τρίτος και αν τραυματισμόταν κάποιος θα ήταν καλό που έγινε ο Κούτσιας. Έμεινε. Αν δεν τραυματισμόταν κάποιος, θα λέγανε τον έχουμε τον Κούτσια εκεί πέρα και μαραζώνει. Έπρεπε να έχει 3 επιθετικούς ο ΠΑΟΚ. Αποφάσισε να έχει τον Ολιβέρα, τον Μπράντον και τον Κορδετζιάννη. Ωραία, οκ. Okay. Και τώρα έμεινε με λέω, τον Ολιβέρα. Κατάλαβες. Okay. Πού θέλω να καταλήξω. Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω ότι ούτως ή άλλως ο Κούτσιας δεν θα έπαιζε. Οπότε να για την εξέλιξη του ποδοσφαιριστή. Τώρα όμως θα έπαιζε. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν θα τον έδινε. Όταν όμως ήταν. Τώρα, αν δεν τον είχε δώσει σήμερα και τον ζητούσε βόλο. Ναι, οκ, okay, ναι. Απλά λέω σήμερα.
τον είχε ο Κούτσια, τον Κούτσια Πάουκ. Ναι. Και ερχόταν ο Μπέος και του έλεγε: Θέλω τον Κούτσια δανεικό. Σήμερα δεν θα τον έδινε. Α, δεν. Σήμερα θα τον έδινε. Αλλά τα πάντα είναι θέμα timing. Εντάξει. Έτσι είναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ το θεωρώ πολύ λάθος. Γενικά από Πάουκ έμεινε χωρίς τρίτον επιθετικό. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη. Θα πάει τώρα με έναν επιθετικό, ο οποίος έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν είμαι έτοιμος. Μακάρι το παιδί να ξεκινήσει από την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και να πετύχει. Εκ του αποτελέσματος έχεις δίκιο. Ναι. Το θέμα είναι το κλάπ τι κάνει. Αυτά δεν πρέπει να τα σκέφτεται. Αυτό ακριβώς ανέλησα. Το πώς σκέφτηκε το κλάπ. Ναι. Γι' αυτό ανέπτυξα όλο αυτό το σκεπτικό που δεν είναι δικό μου. Παίχτη δεν πρόκειται να πάρει ελεύθερο. Δεν πρόκειται. Ελεύθερο παίχτη. Να πάρει τώρα. Εγώ ήθελα να κάνω εκπομπή. Λίστα με τους ελεύθερους. Κλικ, 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 κλικ. Άμα κάνει ο Αντώνης εκπομπή και μία πιθανότητα να υπήρχε να πάρει, δεν θα έπαιρνε. Οπότε τώρα μένει... Πήρες αυτό, συγχωρώ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Οπότε μένει με Ολιβέιρα Πάου. Και τίποτα άλλο. Το Κορδετσιάνι, ο οποίος θα ανέβει από τη δεύτερη ομάδα στη πρώτη, είχε αναφέρει το όνομά του ο Λουτσέσκου, άρα τον πιστεύει. Όχι, αναφέρει, όταν τον είχαν ερωτήσει. Στο πρώτο το παιχνίδι με την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, ο Κοντετζιάν είχε σκοράρει. Ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Βόλο, σε φιλικό. Και ο Κοντετζιάν είχε παίξει και είχε σκοράρει. Ναι, και μάλιστα. Άσχετο αυτό, αλλά η τώρα, όταν ήταν να φύγει στον Βόλο, έκανε δηλώσει μετά από έναν αγώνα. Ναι, και είπε ότι εμείς ότι θα έχουμε τρίτο τον Κοντετζιάν. Δεν θα τον έχει τρίτο, θα τον έχει δεύτερο. Προς το παρόν και μην το δούμε και πρώτο, γιατί θα δούμε τον Ολιβέιρα. Εγώ για τον Κορδετζιάνι δεν έχω εικόνα πολύ καλή ώστε να πω την άποψή μου. Εσύ που τον έχεις δει ναι. Πέρσι σε πολλά μάτια. Είναι ένα παιδί που βασίζεται στην. Ήταν η αλλαγή του Κούτσια, ας πούμε, ή μοιρασμένο. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά, γιατί δεν έπαιξε πολλά μάτσα ο Κούτσιας. Έπαιξε ο Κούτσιας λίγα δεν έπαιξε τα μάτς που θα περίμενε παύλα ζητούς ο ίδιος. Ωραία. Για πες με τον Κορδετζιάν. Ο Γκαρσία ήταν σε μια φάση ότι ναι, να βάλω τον Κούτσια γιατί τον θεωρώ και είναι καλύτερο από τον Κορδετζιάν, αλλά δεν μπορεί να έχω μία εβδομάδα ολόκληρη τον Κορδετζιάν στην προπόνηση και να έχει το Κούτσια Σάββατο πριν και να παίζει. Σωστά. Είχε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Πώς βλέπεις τον ποδοσφαιριστή, πώς χρόνο είναι καταρχήν. Ο Κορδετζιάν. Ναι. 19, 19, 20 εκεί νομίζω. 20, είναι και 20. Τέλος πάντων, ναι. Ψηλό παιδί. Δυνατό, στηρίζεται στην ταχυδύναμη. Πήγα να κάνω τώρα έναν παραλληλισμό, αλλά θα χρησιμοποιηθεί αντίον του. Okay. Με ποδοσφαιριστή. Γιατί άμα πω θα πούνε ότι τον είπα ο νέος τάδε. Ο νέος, α, ναι, οκ. Okay. Κατάλαβες. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στο νέο του τώρα, μόλις θα χρειαστεί να μπει να παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα παίξει, δεν είναι. Δεν μπορεί καταρχήν ο Ολιβέιρα να βγάλει ένα τάλετο. Ο Ολιβέιρα είναι ο φορ που γεμίζει πιο πολύ την περιοχή. Ο Μπράντον είναι πιο πολύ περιφερειακός. Τον Κορτετζιάν θα τον έλεγα ότι είναι κοντά στο σωματότυπο του Ολιβέιρα, αλλά έχει την ταχύτητα και έχει την δύναμη του Ολιβέιρα, του παλιού Ολιβέιρα, γιατί ο καινούριος Ολιβέιρα ναι. Είναι λίγο ξεψυχισμένος. Και έχει και την ταχύτητα που έχει πολλές φορές ο Μπράντον, αυτή την κινητικότητα. Κοίταξε, όλα αυτά σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Ναι. Από αυτό στο οποίο μπορεί να κληθεί να παίξει τώρα. Από την άλλη, είναι ένα παιδί που θα πραγματοποιήσει το όνειρό του, που θα έχει δίψα, που θα έχει θέληση, θα έχει πάθος και αυτό ίσως να δώσει κάτι το διαφορετικό στην ομάδα, όπως έδωσε η παρουσία του Κουλιαράκη. Τώρα, σίγουρα το καλοκαίρι και γενικά όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα δεν σκέφτεται κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε μόνο δύο επιθετικούς και ο ένας να ήταν προερχόμενος από τραυματισμό και ο άλλος να ήταν από τη Β' ομάδα. Ναι. Περιμένεις να υπάρχει κάτι καλύτερο και να έχει προβλεφθεί ακόμη το τραυματισμός. Θα συζητήσουμε τώρα για το προγραμματισμό του ΠΑΟΚ, να κάνουμε μια διόρυση εκπομπή. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω η Τούμπα θα στηρίξει το παιδί, όταν χρειαστεί να παίξει. Ο κόσμος αγκαλιάζει τα παιδιά
στις ακαδημίες, το έχει αποδείξει. Και να σου πω και κάτι στο τέλος της ημέρας. Και γιατί όχι, έτσι δεν είναι. Στο τέλος της ημέρας. Ο Κορδετσιάνης θα του φταίει. Όχι, δεν θα του φταίει ο Κορδετσιάνης, ούτως ή άλλως δεν του φταίει. Κατάλαβα. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί μπορεί να δώσει περισσότερα από τους υπάρχοντες επιθετικούς, ας πούμε, γιατί και ικανότητες έχει και έχει τέτοιο. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορείς να περιμένεις από αυτό το παιδί έτσι τώρα να σηκώσει. Να είναι καλά, γιατί να έχει την υγεία του από το 1 μέχρι το 90. Και καλή επιτυχία να προηγηθούμε. Θα είμαστε μαζί του μαζί και όποιον φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Από το 90 και μετά συζητάμε ό,τι θέλετε. Εννοείται. Μαζί του θα είμαστε και ελπίζουμε να πετύχει τα όνειρά του με τον ΠΑΟΚ και είναι η ευκαιρία του τώρα. Γιατί μερικές φορές τα πράγματα στη ζωή έτσι έρχονται. Από εκεί που δεν τα περιμένεις, να ο ένας έτσι, να ο άλλος έτσι και έρχεται η ευκαιρία σου. Και εκεί τι πιάνεις από τα μάλια ή όχι. Το τι έκανε ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά, όπως είπε, σας μην το πιάσουμε. Ναι, να μην είμαστε και αρνητικοί λίγες μέρες πριν τον αγώνα και γενικά δεν θέλουμε να βγάζουμε εμείς εδώ στην εκπομπή αρνητικότητα. Εκτός αν δεν αντέχω εγώ και τι κάνω. Όχι, και εγώ, ειδικά μετά τα μάτς. Εγώ αυτό, ας πούμε, μετά τα μάτς είμαι όταν ο ΠΑΟΚ κερδίζει και την ώρα που κάνω η κριτική παιχνών η τέτοια δεν είναι αλλού. Δεν είναι ότι θέλουμε να χαδέψουμε αυτιά. Ή στηρίζουμε οποιαδήποτε συνδείξη ή κάτι. Νίκο, δεν χρειάζεται υπολογιστή. Όχι, δεν υπολογούμε. Απλά θέλω να υπάρχει, θέλω η εκπομπή σε αντίθεση με το τι γίνεται σε αυτή η πόλη πολλά χρόνια τώρα, όχι μόνο στα Άσυνα, αλλά ακόμα και στην κορυφή του Ντάμπλ, ξέρω εγώ. Να μην βγάζει αρνητισμό και θα λέμε τα αρνητικά, θα λέμε τα θετικά, αλλά στο τέλος θα προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ούτε σε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το καλό με το YouTube. Δεν είναι ότι μόνο κρινόμαστε ένα εκπομπή. Μπορεί ο καθένας να δει όλες τις εκπομπές μας και να μας στείλει όποτε θέλει. Σωστά. Ναι. Δεν είναι ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Πώς κρεμιέται αυτή η σχηματαλάκη. Με την αυτάρκα. Τι τους έκανες. Βάζαμε να είναι αυτάρκα. Έπιασε. Να πούμε ότι συνεχίζεται η κλήρωση για τα δώρα, το καπέλο, το μπλουζάκι και τη κούπα, μια σακουλίτσα από τη μπουτίκ, από τα νέα προϊόντα της μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Μπορείτε όποιος θέλει να πάει να τα προμηθευτεί, είναι πανέμορφα, έρχονται και άλλα από ό,τι μαθαίνω. Η λέξη που χρησιμοποιούμε παραμένει ίδια, αυτάρκεια. Έτσι, θα τα κληρώσουμε αυτά μετά το μάθημα με τον Παναθηναϊκό, όπως και την επίσημη μαύρη φανέλα του ΠΑΟΚ, η οποία είχε κληρωθεί μια φορά. Είμαστε σαν όχι σαν την εκείνη τη γνωστή εταιρεία που αφήνει χαρτάκι πριν χτυπήσει το κουδούνι. Πήσαμε κανονικά 10 μέρες περιμέναμε. Εκεί μπαίνετε στην κλήρωση μόνο με subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, όπως επίσης και με συμμετοχή σας στο κανάλι μας, στο επίσημο κανάλι μας στο Viper. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Τα πάμε όλα. Ναι, ρε, εσύ, τα εξαντλήσαμε. Θα έρθουμε σίγουρα, θα είμαστε ξανά κοντά σας με άλλη μια εκπομπή πριν το ντέρμπι, που έχουμε πολλά να πούμε για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα κρίνει νομίζω αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Άντε να δούμε.